Θα πλησιάσουμε αυτό το μικρό θηλυκό για να του προσφέρουμε κάποια ιατρική φροντίδα. Συμβαίνει κάποιες φορές να τραυματίζονται. Τι παθαίνουν, δαγκώνονται? Συμβαίνει μερικές φορές, αλλά όχι πολύ συχνά. Προσπαθούμε να απολυμμένουμε λίγο τις πληγές. Απολυμμένουμε λοιπόν. Και τους πλησιάζουμε με τι, με το φτιάρι? Ναι, καλύτερα να τους πλησιάσουμε με το φτιάρι. Ποτέ δεν ξέρεις. Με το φτιάρι μπορεί να καταφέρεις να αμυνθείς. Αν κοιτάξουμε από πιο κοντά, τα πίσω πόδια έχουν μεμβράνες. Πραγματικά, θα προσπαθήσω να σας δείξω ένα. Τα πόδια τους έχουν μεμβράνες, δεν τους επιτρέπουν ακριβώς να κολυμπούν, αλλά να σταθεροποιούνται όταν βρίσκονται στο νερό. Θα το κάνω με προσοχή. Κάτι σαν πιδάλιο δηλαδή? Κάτι τέτοιο, τους επιτρέπουν και να φρενάρουν επίσης. Και τώρα θα κοιτάξουμε σιγά σιγά το πόδι της. Βλέπεις? Βλέπουμε τέσσερα δάχτυλα με μεμβράνη. Ναι, βέβαια, τέσσερα δάχτυλα με μεμβράνη. Είναι καλή αυτή η θηλυκιά, έτσι? Ναι, για την ώρα είναι αρκετά ήσυχη και για να προωθηθεί ο κροκόδηλος χρησιμοποιεί την ουρά του, έτσι? Ναι, είναι εξωπραγματικό μέσο προώθησης. Είναι ένας μεγάλος μυς. Τη χρησιμοποιεί σαν προωθητήρα, δηλαδή? Με φωλίδες που δεν είναι σταθερές και κοίτα, παίζουν πάνω κάτω. Άγγιξέτες. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Μάλιστα. Μην την ενοχλούμε άλλο τώρα. Παρ' όλα αυτά, ο κροκόδηλος είναι εξαιρετικός κολυμβητής, αλλά και πολύ καλός δίτης, εφόσον μπορεί να αντέξει έως και μία ώρα κάτω από το νερό. Στην πραγματικότητα, ζαμί είναι πραγματικό υποβρύχιο. Εξάλλου, λέμε ότι ο κροκόδηλος είναι αμφίβιο ζώο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα ζώο που ζει το ίδιο άνετα στην ξηρά και στο νερό. Όμως, πριν βουτήξει, παίρνει και κάποιες προφυλάξεις. Αρχικά, κλείνει τα ρουθούνια του. Έπειτα, κλείνει τις ακουστικές του απολύξεις για να μην τραυματιστούν από την πίεση. Και τέλος, έχει ένα τρίτο βλέφαρο, το οποίο έρχεται και γλιστρά πάνω στο μάτι, δεν αλλοιώνει την όραση, αλλά προστατεύει πολύ τα μάτια. Hey, Sammy. Θες να δεις το τρίτο βλέφαρο? Κοίτα εκείνον που είναι στο νερό. Τώρα το βλέπουμε πεντακάθαρα. Ανοιχτό. Κλειστό. Βλέπεις πόσο καθαρά φαίνεται? Θα σου δείξω και κάτι άλλο. Κοίτα μέσα στο στόμα του κροκόδηλου. Η γλώσσα του καταλήγει σε μια βαλβίδα, η οποία επιτρέπει την είσοδο στο λαιμό και στην αναπνευστική οδό. Αυτό είναι πολύ πρακτικό, γιατί όταν βρίσκεται μέσα στο νερό μπορεί να πιάσει το θύραμα χωρίς να κινδυνεύσει να πνιγεί και να καταπιεί νερό. Θα πλησιάσω λίγο. Κοίταξε. Μην πλησιάζεις και πολύ, Φρεντ. Έχει μια τρομερή μασέλα ο φίλος μας. Ο θαλάσσιος κροκόδηλος μπορεί να βουτήξει έως 15 μέτρα βάθος. Είναι πραγματικό υποβρύχιο. Βουτώντας, κρατά τα πόδια του σφιχτά κοντά στο σώμα του για να περιορίσει την υδροδυναμική του. Οι κροκόδηλοι ζουν το ίδιο καλά και στην ξηρά. Αντιθέτως με άλλα ερπετά, μπορούν να περπατήσουν αλλά και να τρέξουν. Οι νέοι κροκόδηλοι μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 17 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μπορούν επίσης να πηδήξουν. Κάποιοι αλιγάτορες πηδούν έως και ένα μέτρο για να πιάσουν το θύραμά τους. Εδώ υπάρχουν 300 περίπου θηλυκές για 30 αρσενικά. Καλή αναλογία αν σκεφτεί κανείς ότι οι κροκόδηλοι είναι πολυγαμικά ζώα, πράγμα που σημαίνει ότι τα αρσενικά έχουν τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες συζύγους. Πώς αναγνωρίζουμε τα αρσενικά από τα θηλυκά? Στην πραγματικότητα είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσεις τα φύλλα στους κροκόδηλους. Γενικά, στην ίδια ηλικία τα θηλυκά είναι πολύ πιο λεπτά. Ενώ τα αρσενικά, ας πάμε να δούμε ένα από κοντά. Έλα, έλα. Προσπαθώ να μην την ενοχλήσω πολύ. Τα αρσενικά είναι πολύ μεγαλύτερα. Και πάντα πιο επιθετικά. Το αρσενικό είναι πάντα πιο επιθετικό? Ναι, και δεν τα πλησιάζουμε πολύ, αλλά συνήθως τα αρσενικά είναι πιο επιθετικά από τα θηλυκά. Και είναι και πιο παχουλή. Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερη. Παρόλο που έχουν την ίδια ηλικία. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι σε ζώα ίδιας ηλικίας να κοιτάμε το μέγεθος. Ναι, αλλά και πάλι δεν μπορείς να είσαι απόλυτος σίγουρος. Πρόσεχε πάντως τώρα. Σε γενικές γραμμές, Ζαμί, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά για να ξεχωρίζουμε το φύλλο στους κροκόδηλους. Βλέπω τι θες να πεις. Στην πραγματικότητα δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε. Είναι καλά κρυμμένα. Στο αρσενικό, όπως και στο θηλυκό, τα αναπαραγωγικά όργανα βρίσκονται στο εσωτερικό μιας θήκης που βρίσκεται μέσα στο σώμα του ζώου, που ανοίγει τη στιγμή της αναπαραγωγής. Για να σημαδέψουν την περιοχή τους και να διώξουν τους ανταγωνιστές τους, τα αρσενικά χτυπούν τις μασέλες τους στο νερό. Το κυρίαρχο αρσενικό είναι αυτό που έχει τα περισσότερα θηλυκά, γενικά 4 με 5. Στους κροκόδηλους το θηλυκό είναι που προσεγγίζει το αρσενικό, αλλά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής εκείνη μένει από κάτω. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τώρα. Κάντε μας όμορφα μικρά κροκοδυλάκια. Κοίταζα μη. Παρακολούθα την καλά τώρα, γιατί θα σου δείξω κάτι που δεν θα την ευχαριστήσει καθόλου. Θα δεις πώς είναι στην πραγματικότητα μια φωλιά κροκόδηλου. Λοιπόν, σε αυτό το είδος τους κροκόδηλους του Νείλου, οι θηλυκές σκάβουν μία τρύπα μέσα στην άμμο ή στο χώμα με 30 περίπου εκατοστά βάθος. Έλα να δεις με τι μοιάζει ένα αυγό κροκόδηλου. Είναι λίγο μεγαλύτερο από αυγό κότας και πρέπει να τα πιάνουμε με πολύ προσοχή. Και ίσως να είμαστε τυχεροί και να βρούμε πολλά, γιατί μία θηλυκή μπορεί να γεννήσει κάθε φορά από 10 έως 50 αυγά και ακόμα περισσότερα στη φύση. Αυτά τα αυγά λοιπόν θα παραμείνουν στη ζέστη μέσα στη φωλιά για περίπου 3 μήνες.
Πρόσεχε πόσα πολλά έχει εδώ μέσα. Ελπίζω να συνεχίζεις να την παρακολουθείς. Έτσι. Μην ανησυχείς, την έχω στο μάτι μου. Λοιπόν, άκουσα μη. Έχουμε μια δεκαπεντάδα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η άμμος εδώ είναι λίγο κρύα. Άρα όλα αυτά τα αυγά θα τα βάλουμε σε μια θερμοκοιτίδα. Στην πραγματικότητα η θερμοκοιτίδα που χρησιμοποιούμε εδώ είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιούμε για τα δικά μας πρόωρα μωρά. Και το βολικό με αυτή τη μηχανή είναι πως μπορούμε να ρυθμίσουμε ακριβώς η θερμοκρασία επόασης των αυγών, γιατί αυτό που είναι πολύ παράξενο είναι πως το φύλλο των εωγνών στους κροκόδιλους διαφέρει σύμφωνα με τη θερμοκρασία επόασης. Λοιπόν, Ζαμί, τι θέλεις, αγόρια ή κορίτσια? Α, κορίτσια. Κορίτσια, okay, έφτασε. Καμιά σχέση λοιπόν με τα πουλιά ή τα θηλαστικά. Σε εμάς, για παράδειγμα, δεν είναι η θερμοκρασία που καθορίζει το φύλλο, αλλά τα χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα είναι αυτά τα μικρά μπαστούνάκια που βρίσκονται στον πυρήνα των κυττάρων μας και καθορίζουν το σχέδιο της δομής του κάθε ατόμου. Έχουμε δηλαδή 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων και ένα ζευγάρι που καθορίζει το φύλλο. Στην περίπτωση που τα μπαστούνάκια σχηματίζουν τα γράμματα Χ και Υ, είναι αγόρι. Και όταν τα μπαστούνάκια σχηματίζουν τα γράμματα Χ και Χ, είναι κορίτσι. Άρα λοιπόν οι κροκόδιλοι δεν έχουν χρωμοσώματα που καθορίζουν το φύλλο, όμως πώς ξεχωρίζουν? Λοιπόν, είναι ακόμα μυστήριο για μας. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας το φύλλο του μικρού αλλάζει. Για παράδειγμα, για να έχουμε μόνο κορίτσια, η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι ανάμεσα στους 28 και 30 βαθμούς Κελσίου. Ανάμεσα στους 30 και τους 32 έχουμε ισάριθμα αγόρια και κορίτσια. Και ανάμεσα στους 32 και 34 έχουμε μόνο αγόρια. Εδώ είναι εύκολο, Ζαμί, γιατί έχουμε θερμοκοιτίδα. Αλλά στη φύση τι κάνουν οι κροκόδιλοι για να μεταβάλουν τη θερμοκρασία της φωλιάς? Μήπως ξέρεις? Χτίζουν τη φωλιά τους έτσι ώστε να ποικίλει η θερμοκρασία μέσα της. Και σε αυτό κάθε είδος έχει τη δική του τεχνική. Οι κροκόδιλοι του Νείλου, για παράδειγμα, σκάβουν τις φωλιές τους μέσα στην άμμο. Άρα η θερμοκρασία θα μεταβάλλεται ανάλογα με το βάθος. Κάτω, που θα είναι πιο δροσερό, θα έχουμε θηλυκά. Στη μέση θα έχουμε τόσα θηλαστικά όσα και αρσενικά. Και πάνω, που η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, θα έχουμε αρσενικά. Οι αλιγάτορες τώρα έχουν μια άλλη τεχνική. Δεν σκάβουν τη φωλιά τους, αλλά τη χτίζουν με πεσμένα φύλλα και φυτά και χώμα. Και εδώ η θηλυκιά επωφελείται από ένα φυσικό φαινόμενο για να κρατήσει τα αυγά της ζεστά. Την αποσύνθεση των φυτών. Στην πραγματικότητα, τα φυτά αποσυντήθονται, λιώνουν και με αυτή τη διαδικασία παράγουν θερμότητα. Επομένως, δεν υπάρχει η ίδια ποσότητα φύλων παντού. Εκεί που έχει πολύ λίγα, η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Και έχουμε θηλυκά. Εκεί που έχει λίγα φύλλα, η θερμοκρασία είναι μέση. Και έχουμε μισά θηλυκά και μισά αρσενικά. Και εκεί που έχει πολλά φύλλα, η θερμοκρασία είναι υψηλότερη. Και έχουμε μόνο αρσενικά. Στους κροκόδιλους του Νείλου, η θηλυκιά σκάβει τη φωλιά της αρκετά μέτρα από την όχθη για να αποφύγει τις πλημμύρες. Η μητέρα γεννάει στο μέσο της εποχής της ξηρασίας. Δεν γλωσσάει τα αυγά, αλλά προσέχει, γιατί οι βαράνοι και κάποια πουλιά λατρεύουν τα αυγά κροκοδίλου. Μόλις τα μικρά βγουν από το αυγό, βγάζουν κραυγές. Η μητέρα καταστρέφει τη φωλιά για να τα ελευθερώσει με τα μπροστινά της πόδια. Έπειτα τα βάζει προσεκτικά μέσα στο στόμα της για να το οδηγήσει στην κοντινότερη λίμνη. Στην ξηρά οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι. Μόλις η μητέρα γυρίσει την πλάτη της, ο βαράνος επιτίθεται. Η θνησιμότητα είναι τεράστια στα μικρά κροκοδυλάκια. Στα 100 εποασμένα αυγά, μόνο 5 θα φτάσουν στην ενηλικίωση. Μέσα στο νερό τα μικρά τρέφονται μόνο τους σαν μεγάλοι. Στους κροκόδυλους του Νείλου, η μητέρα προσέχει τα μικρά της για αρκετές εβδομάδες. Σκαρφαλώνουν στην πλάτη της για να ζεσταθούν στον ήλιο και βουτάνε στο νερό για να αποφύγουν τους κινδύνους. Τα πρώτα κροκοδιλάκια που γεννήθηκαν εδώ και 5 μήνες είναι περίπου 30 εκατοστά. Να πως μοιάζουν. Λουκ, είναι πολύ μικρότερα. Αυτά ήταν πολύ μικρότερα, περίπου 18 με 20 εκατοστά. Πολύ πιο στενά, με πολύ μικρότερη κοιλιά. Τι θα τα κάνετε, θα πάνε στη μεγάλη λίμνη με τα μεγάλα? Α, όχι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί με τα μεγάλα, γιατί θα τα κατασπαράξουν. Οι κροκόδιλοι τρώνε όλα τα ζώα. Με 300 θηλυκά στους κροκόδιλους του Νείλου θα γεμίσεις μικρά σε λίγο, ε? Κανονικά έτσι θα γινόταν, αλλά εξαρτάται από τη διαχείριση των αυγών. Τα αυγά εποάζονται σύμφωνα με τη ζήτηση. Και αυτά εδώ θα πάνε σε αφρικανικές χώρες, όπου θα αφαιθούν ελεύθερα στη φύση. Για ένα μπορώ σίγουρα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά εδώ δεν κινδυνεύουν να καταλήξουν ως λουράκια ρολογιών ή τσάντες. Θα είναι πολύ κρίμα. Κοιτάξτε τι χαριτωμένα που είναι.
Τελικά η μόνη αδυναμία των κροκοδίλων είναι ότι έχουν πολύ ακριβό δέρμα. Για να ρυθμίσουν το ζήτημα της λαθρανθυρίας, οι κυβερνήσεις τη δεκαετία του 70 καθόρισαν το νομικό πλαίσιο για το εμπόριο δέρματος. Αυτά τα δέρματα που χρησιμοποιούνται για είδη πολυτελείας προέρχονται από φάρμες που ειδικεύονται στην εκτροφή κροκοδίλων για το σκοπό αυτό, αλλά σε ορισμένες περιοχές οι λαθροκυνηγοί συνεχίζουν και σπρώχνουν πολλά είδη προς εξαφάνιση. Για μερικά απειλούμενα είδη, ευτυχώς οι επιστήμονες προσπαθούν να τα εκτρέφουν και να τα ελευθερώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Τη νύχτα συνήθως οι κροκόδιλοι δεν κοιμούνται, κάθονται μέσα στο νερό και ανοίγουν τα μάτια για να κυνηγήσουν τη λία τους. Εξάλλου, βλέπουν πολύ καλά τη νύχτα. Θα κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Κοίταξε εδώ, Ζαμί. Φτάνει να τους φωτίσεις με ένα φακό για να δεις σε ποιο σημείο τα μάτια τους ανακλούν το φως. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουν λαμπάκια στη θέση των ματιών τους. Και περιφέροντας το φακό έτσι, καταφέρνουμε να τα κάνουμε να αναβοσβήνουν. Τρομερό! Κοίτα! Καταπληκτικό! Ο λόγος για τον οποίο τα μάτια του κροκόδιλου ανακλούν το φως είναι ότι στο εσωτερικό τους υπάρχει ένα στρώμα σαν καθρέφτης. Άρα, όχι μόνο αυτό το στρώμα μας επιτρέπει να βλέπουμε τα μάτια τους στο σκοτάδι, αλλά επιτρέπει και σε αυτούς να βλέπουν καλύτερα τη νύχτα ή όταν δεν έχει πολύ φως. Στην πραγματικότητα, όταν το φως είναι αδύναμο, ένα μέρος των ακτίνων ερεθίζει μικρούς υποδοχείς που θα στείλουν το μήνυμα στον εγκέφαλο. Άλλες ακτίνες περνούν ανάμεσα στους αισθητήρες και χτυπούν πάνω στο στρώμα ανάκλασης και ξαναβγαίνουν έξω από το μάτι. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να βλέπουμε τα μάτια τους. Και τέλος, ένα ακόμα μέρος από τις ακτίνες περνούν ανάμεσα στους αισθητήρες και χτυπούν πάνω στο στρώμα ανάκλασης, αλλά αυτή τη φορά μετά χτυπούν πάνω στους αισθητήρες. Οι αισθητήρες λαμβάνουν δύο φορές την ίδια πληροφορία. Άρα, να γιατί οι κροκόδιλοι καταφέρνουν να βλέπουν στο σκοτάδι. Που λες, Ζαμί, μόλις τους μέτρησα και είναι 349. Λείπει ένας. Πού πήγε? Λείπει ένας. Μαρσέλ, πρέπει να φύγουμε. Αφήγηση Κωνσταντίνος Κακανάς, Χρύσα Σαμαρά, Γιάννης Εφαντής. Ηχοληψία μίξη Βασίλης Καλτσής. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.